Σεβαστοί μου πατέρες, κυρίες και κύριοι, αγαπητές μου φίλες και φίλοι, καλωσορίσατε στην απόψινη μας συνάντηση για τον Ντοστογεύσκη. Αισθάνομαι χαρά και εκφράζω ιδιαίτερες ευχαριστίες μου στο Κέντρο Τέχνης και Ψυχοθεραπείας όπως και σε εκδόσεις Προφύρα που δημιούργησαν αυτή την ευκαιρία και έχω αυτή τη δυνατότητα να σας απευθύνω αυτό το λόγο. Πέστε ότι έρχομαι σαν ταχυδρόμος να αφήσω στην πόρτα της καρδιάς σας ένα γράμμα. Είμαι ο διακομιστής. Ο ποιητής είναι ο Αποστολέας. Από τα λίγα που κατάλαβα από τους αδερφούς Καραμάζοφ θα προσφέρω στην προσοχή σας ως σημειώσεις για αφορμή προβληματισμού. Κατά έναν τρόπο αυτή η προσέγγιση με βοήθησε να λύσω κάποια κλινικά προβλήματα στην δυναμική πράξη. Όπως η Ορθόδοξη Θεολογία και η Μοντέρνα Ψυχανάλυση με βοήθησαν να αποκωδικοποιήσω, έτσι υποστηρίζω και αυτό θα σας παρουσιάσω, το ψυχικό αδιέξοδο της οικογένειας Καραμάζοφ. Ο Ζωσιμάς, όπως θα δούμε, ο άνθρωπος του Θεού, προσκυνά τον πόνο στο πρόσωπο του Δημήτρη. Αλλά αδυνατεί να τον βοηθήσει. Γιατί οι αδελφοί και ο πατέρας κατέχονται από το πνεύμα το άλλον και το κοφόν. Σε αυτό το κοινωνικό και πολιτιστικό κλίμα της εποχής και σε αυτές τις οικογενειακές συνθήκες όπου ο έρωτας είναι του θανάτου, εκεί προς το τελευταίο τέταρτο του 19ου αιώνα, μεταξύ άλλων γεννιέται και η ψυχανάλυση. Και είναι ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα σε αυτή την προβληματική τι προσφέρει η ποιηματική θεολογία και τι προσφέρει η ψυχανάλυση στην αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων. Έτσι σκεφτήκαμε και στήσαμε αυτή την τράπεζα απόψε. Αναγνωρίζω ότι πολλοί και σημαντικοί άνθρωποι, οι δάσκαλοι μου πρωτίστως στην επιστήμη και την ψυχανάλυση και τη θεολογική σκέψη, κείμενα και θεραπευόμενοι, με βοήθησαν με πολλούς τρόπους να προσεγγίσω το θέμα. Αυτό που θα σας παρουσιάσω απόψε. Ωστόσο υπάρχουν τρία πρόσωπα κλειδιά που θέλω να τα αναφέρω ενδεικτικά προς τα οποία να εκφράσω τις ευχαριστίες μου γιατί επηρέασαν πολύ σημαντικά τη σκέψη μου και με ενέπνευσαν. Άκουσα για πρώτη φορά για τον ιεροξεταστή στη δεκαετία του 60 και του 70 από τον Χρήστο Γιαννάρα. Συναντήθηκα πάλι με τον ιεροξεταστή μέσα από το κείμενο του Φρόιντ, ένα κείμενο του 1927, ο Φρόιντ τώρα πλέον έχει διαμορφώσει τη θεωρία του και είναι όλμος, για την πατροκτονία στο πλαίσιο της ψυχαναλυτικής μου εκπαίδευσης. Και τέλος η Ελισάβετ, η γυναίκα μου, με την αγάπη μας και τα τρία παιδιά μου, τα παιδιά που μου χάρισε, εκ των πραγμάτων με έφερε βιωματικά αντιμέτωπο με το θέμα της πατρότητας, με το όνομα του πατέρα, με το όνομα του Κυρίου, με το όνομα του Θεού. Έτσι έπεσε στα βαθιά νερά. Θέλω να πω δηλαδή ότι αυτό το κείμενο και συγχωρέστε μου την μικρή συγκίνηση η οποία θα περάσει, με έχει επηρεάσει πολύ σημαντικά. Δουλεύω πάνω σε αυτό σχεδόν τώρα περίπου 30 χρόνια. Το κείμενο είναι πολύ πλοκό. Επιδέχεται πολλές προσεγγίσεις. Αυτό που θα σας καταθέσω είναι εγώ τι κατάλαβα πάνω σε αυτό. Στην παρουσίαση θα αναφερθούν ορισμένες έννοιες δύσληπτες. Πολλοί δεν θα τις γνωρίζετε, είναι όμως εξαιρετικά βοηθητικές για να αποκωδικοποιήσουμε το κείμενο από ψυχαναλυτική σκοπή. Πολλές από δάφτες δεν θα τις παρουσιάσω συστηματικά, αλλά θα τις αναφέρω γιατί θα έπαιρνε πολύ χρόνο και ας πούμε και εμβάθυνση για να κατανοηθούν. Αλλά επίσης και ορισμένες έννοιες από θεολογία που θεωρούνται ότι είναι κατανοητές, αλλά δεν είναι. Παραδείγματος χάρη, ένα πολύ μεγάλο θέμα σε αυτό το έργο είναι το δαιμονικό στοιχείο. Τι είναι το δαιμονικό στοιχείο? Μην νομίζετε ότι έχω απαντήσει εγώ σε αυτά τα ερωτήματα. Σας το είπα ότι είναι μια πρόταση για επικοινωνία και για σχολιασμό. Τι είναι το δαιμονικό στοιχείο? Ο Σατανάς, το μεγάλο πνεύμα, σε διάκριση από το πνεύμα του Θεού, το άγιο πνεύμα που εκφράζει ο Ιησούς και επιχειρεί να βιώσει στην πράξη ο Ζωσιμάς και ο Αλιώσα. Μεγάλο πνεύμα λοιπόν, κατά την έννοια του εύξηνου πόντου που αναφέρεται στο διάολο και ο σατανά, αυτή είναι η έννοια του μεγάλου πνεύματος, οδηγεί και εμπνέει τον ιεροξεταστή και τον Ιβάν,
ο ρεξιταστής, τον εκπρόσωπο της Εκκλησίας. Και όχι μόνο αυτό, όπως τον παρουσιάζει ο Ντοστογεύσκη, κυρίως εκφράζει το κοινωνικό σώμα της Εκκλησίας και το κοινωνικό σώμα του λαού. Από αυτή την άποψη, τις περιγραφές αυτές, πολλοί από εμάς μπορεί να βρουν τον εαυτό τους μέσα, δεν το ξέρουν, αλλά τον έχει καταγράψει ο Ντοστογεύσκη εδώ και 100 χρόνια, με πολύ ωραίο τρόπο, και πολλά από τα βάσανα τα οποία η κοινωνική, η πολιτική και η οικονομική ζωή της χώρας μας τραβάει έχουν σχέση με μια προώρηση ή με μια περιγραφή που ήδη έχει κάνει αυτός ο άνθρωπος πριν τόσο πολλά χρόνια. Επομένως μας αφορά αυτό το κείμενο πάρα πολύ. Όλα αυτά βέβαια γίνονται διότι το κεντρικό θέμα του έργου είναι ο μεγάλος ρεξιταστής. Είναι ένας μύθος. Είναι μία επεξεργασία αυτού που οι Ευαγγελιστές και πρωτίστως ο Ματθαίος, τον οποίο αναφέρεται ο Ντοστογεύσκη, περιγράφουν σχετικά με τους πειρασμούς του Ιησού. Και για θέστε τώρα να δείτε πώς μπαίνουν θέματα εξαιρετικά πολύπλοκα. Τα λέω αυτά έτσι γιατί αλλιώς θα είναι πολύ δύσκολο να με καταλάβετε τι σας λέω. Τι είναι το συμβολικό σύστημα αναφορά σε διάκριση από το ασυνείδητο φαντασιακό και το πραγματικό, έννοιες περιέγραψε ο Φρόιντ, αλλά συστηματοποίησε και ανέδειξε ο Λακάν. Ποια είναι η πραγματικότητα της φύσης, του εγκεφάλου, παραδείγματος χάρη, των αντιλήψεων που βασίζονται στις αισθήσεις και στα αισθητήρια όργανα, και ποια είναι η απόλυτη πραγματικότητα, που μόνο νοείται και βιώνεται, αλλά δεν είναι, δεν ανήκει στην τάξη των αισθητών πραγμάτων. Τι είναι το ασυνείδητο στην ατομική εκδοχή του και τι είναι αυτό το κοινωνικό ασυνείδητο. Ποια διάκριση μπορεί να κάνει κανείς ανάμεσα στον Ιδίποδα και στον Άρκησο, για τον οποίο η οποία θεμέλει μύτη της ψυχανάλυσης και στο Χριστό. Υπάρχει κάποια διαφορά και αυτή είναι ουσιαστική και αξίζει να τη λάβουμε υπόψη μας. Ο ψυχικός πόνος, ο έρωτας στο θανάτο, το αίτημα για απελευθέρωση που τόσο πολύ ωραία αναδεικνύει ο ζωγραφικός πίνακας του Παπασταμάτη του Σκύρη που φτιάχνει αυτό το τραγικό πρόσωπο το οποίο επιχειρεί να σπάσει τις αλυσίδες της ψυχής του, της οικογένειας του, της χώρας του, της παράδοσης, της αλωτρίως της εκκλησίας, του πολιτισμού, του προσωπικού του δράματος και του οικογενειακού του δράματος. Αυτές τις αλυσίδες προσπαθεί να σπάσει. Τις περιγράφει με πολύ μεγάλη λεπτομέρεια και δείχνει κάποιους δρόμους εξόδου. Υπάρχουν κάποιες ατάκες που διατυπώνει ο συγγραφέας. Ακούστε παραδείγματος χάρη, και ομορφιά θα σώσει τον κόσμο. Και τι σημαίνει αυτό, θα τσέκτε, ακούσει από τη λέξη τρεις-τέσσερις που είναι σημαντικές, διότι επιστρέφω στο μυθιστόρημα με τον αλφαβήτο τρόπο, μέσα από πολλές εικόνες και περιγραφές. Άλλη παρατήρηση που το λέει επί την ευκαιρία του Ιβάν, ο οποίος είναι και το κεντρικό πρόσωπο που θα κουβεντιάσουμε απόψε. Κόλαση είναι η κατάσταση που να μην αγαπάει κανείς. Τι σημαίνει αυτό. Όλοι μας θυκιόμαστε πώς να βρούμε έναν άνθρωπο να μας αγαπήσει. Και ο Ντοστογεύσκη να φωτογυρίζει την εικόνα και λέει κόλαση είναι η κατάσταση να μην μπορείς να αγαπήσεις. Να είσαι δηλαδή ένας τύπος σαν τον Ιβάν. Τον διάλεξα τον Ιβάν. Πρώτον, γιατί δεν είναι πολύ συζητημένος από τη σκοπιά που θα σας το παρουσιάσω στη βιβλιογραφία. Έχουν γραφεί άπειρα πράγματα για τον Ντοστογεύσκη, όπως ξέρετε. Δεύτερον, γιατί είναι πολύ κοινός τύπος. Δηλαδή, είναι ο άνθρωπος της πλανής πόρτας. Λέω άνθρωπος, γιατί με τα χαρακτηριστικά που υπάρχουν θα με δει και οι γυναίκες. Λοιπόν, είναι ένας τύπος αυτός ο Ιβάν, ο οποίος είναι πάρα πολύ συνηθισμένος. Επομένως, μας ενδιαφέρει. Μας ενδιαφέρει πάρα πολύ όλους. Είναι σαν ένας καθρέφτης. Ο ποιητής έφτιαξε έναν καθρέφτη μέσα στον οποίο επιτακτούμε. Άλλη ατάκα, ας πούμε. Η αρετή υπάρχει εξαιτίας της αλήθειας και όχι η αλήθεια να υπάρχει εξαιτίας της αρετής. Παρόλα αυτή η διατύπωση είναι του μάξιμου του ομολογητή και δεν ξέρω αν την έχει πάρει από εκεί, αλλά θέτει ένα τρομακτικό θέμα σχετικά με την κατηγορία της ηθικής των καλών πράξεων όταν αυτές δεν ανταποκρίνονται στην αλήθεια του υποκειμένου. Και καταγγέλει, όπως θα σας δείξω, την υποκρισία, τον ψευδία, αυτό το άλλο να είναι και άλλο να φαίνεται.
Και τέλος, για να μην σας κουράζω πολύ, κρατήστε τις όμως αυτές, γιατί είναι πολύ ουσιαστικές για την κατανόηση της πρότασης. Αν μου αποδείχνει κάποιος ότι το δίκιο είναι με την αλήθεια και όχι με τον Χριστό, θα προτιμούσα να διαλέξω τον Χριστό. Εάν μου αποδείχνει κάποιος ότι το δίκιο το έχει η αλήθεια και όχι ο Χριστός, εγώ θα διάλεγα να είμαι με τον Χριστό. Οι προτάσεις αυτές είναι εξαιρετικά πολύπλοκες στο νόημά τους, κατά τη γνώμη σας. Αλλά σας παρακαλώ, κρατήστε τις. Μπορεί να μας δοθεί ευκαιρία να τις κάνουμε στο τέλος. Ένα ακόμα μεγάλο θέμα, θα έλεγα το κεντρικό θέμα του βιβλίου, είναι η θυσία του αθώου. Ιδιαιτέρως η θυσία του αθώου παιδιού. Διαβάστε τη θυσία του Χριστού. Διαβάστε τη θυσία του Ιδίποδα, ο οποίος έχει επικηρυχθεί από τον πατέρα του πριν ακόμα συλληφθεί. Ούτε είναι τυχαίο ότι προηγείται ένα κεφάλαιο πριν από την ιστορία αυτή με τον ιεροξεταστή, ένα κεφάλαιο τρομακτικής εκδίκησης εναντίον ενός μικρού παιδιού, το οποίο κατά λάθος, παίζοντας με τη σφενδόνα, σκότωσε το σκύλο του αφεντικού και το αφεντικό την άλλη μέρα μπροστά σε όλους τους κουλάκους έβαλε τα σκυλιά του, αυτό το παιδί, και μπροστά στα μάτια του πατέρα και της μάνας του που τους είχε δεμένους να το φάνε τα σκυλιά. Τι είναι το πρόβλημα, για ποιο λόγο, να καταλαβαίνετε πόσο επίκαιρος είναι, θυμάστε την έξοδο από το Ραμαντί, θυμάστε τα παιδιά που έχουν πνιγεί στη θάλασσα στον πόλεμο της Συρίας. Δέστε λοιπόν, αφήστε τη φαντασία σας να ταξιδεύσει και θα δείτε ότι αυτά τα οποία μας λέει αυτός ο άνθρωπος πριν από 100 ακριβώς χρόνια και περισσότερα, 120-130 χρόνια, να δείτε πόσο επίκαιρο είναι. Σας είπα τώρα όλα αυτά για να κεντρήσω την προσοχή σας, αλλά και για να αποφύγω την κριτική σας, επειδή θα σας αφήσω μετέωρος, είτε γιατί δεν θα τα σχολιάσω παρά μόνο ενδεικτικά, είτε γιατί ο χρόνος απόψε είναι περιορισμένος για να καλύψει όλη αυτή τη θεματική που θέτει ο συγγραφέας, είτε διότι δεν έχω απαντήσεις για τα θέματα που θέτει το βιβλίο. Πάντως αυτή η προβληματική είναι ένθετη. Κατά έναν τρόπο είναι επιβοτισμένη μέσα στο μύθο του μεγάλου ιεροξεταστή και στα θέματα του έρωτα για τη ζωή και για την κυριαρχία του θανάτου στη ζωή μας. Η προσέγγιση που ακολουθώ θα επιχειρήσει να αναβιώσει στα μάτια της ψυχής σας, μέσα από τα μάτια μου, τον προβληματισμό και τη θέση του ποιητή. Θα προσπαθήσω να είμαι κοντά του όσο μπορώ, παρόλο ότι έχω επίγνωση ότι η ματιά μου έχει τα μειονεκτήματα του ερμηνευτή, και το λέω αυτό με τα λόγου γνώσεως, όπως έχει σε όλα τα επιτεύγματα της διαδρομής του στην περιοχή του ψυχικού και πνευματικού τοπίου της ανθρώπινης ψυχής με οδηγό το ποιητή πάντα. Ας δούμε λοιπόν απόψε πού μπορούμε να συναντηθούμε. Αν μπορούμε κάπου να συναντηθούμε για κάπου να ψυχανίσουμε. Εδώ, για να ξεμπλέξουμε με αυτή την εντυπωσιακή διαφάνεια, περιγράφω μερικά τοπία τα οποία είναι τάξεως ψυχολογικής και τα οποία είναι πολύ ενδιαφέροντα να τα κρατήσετε στο μυαλό σας, για να κάνουμε τράσματα. Δηλαδή το έργο αναφύγεται σε μια περιοχή αυτή εδώ, μια περιοχή την οποία έχει περιγράψει ο Winnicott, μια περιοχή στην οποία αναπτύσσεται και η ψυχανάλυση και η θρησκεία και η τέχνη, αυτό το οποίο ονομάζεται γνητικό πεδίο, δεν θα το αναπτύξω, αλλά είναι πολύ σημαντικό. Είναι μια νοητική περιοχή που η γλώσσα με τα σύμβολά της, τα νοήματά της, αυτό δηλαδή που ως σήμερα στον 20ο και 21ο αιώνα έχει παραχθεί ως πρόταση ζωή και νοήματος, είτε στην τέχνη, είτε στην επιστήμη, είτε στην θρησκεία, μπορεί να ταξιδέψει μέσα σε αυτή την περιοχή την οποία ονομάζουμε potential space, λέγεται δηλαδή δυνητικός χώρος. Εδώ υπάρχει μια πολύ μεγάλη περιοχή που είναι και περιοχή μέσα στην οποία τοποθετείται κατά τη γνώμη μου και ο Θεός, που είναι η απόλυτη πραγματικότητα. Η απόλυτη πραγματικότητα για τον οποίο είναι μια περιοχή η οποία δεν είναι συγνωστή, δεν είναι γνώσιμη, δεν εξαντλείται στη φύση και στον εγκέφαλο. Αυτή η περιοχή μόνο νοείται και βιώνεται. Ακούστε τώρα από την ψυχανάλυση έννοιες, οι οποίες είναι πολύ γνωστές σε όσους έχουν μια μικρή θεολογική παιδεία. Αλλά εδώ μέσα βέβαια πρέπει να πούμε, δεν το έχω βάλει εδώ, θα γινόταν πολύ πλοκό, ότι είναι ο εγκέφαλος. Όλα αυτά δεν μπορεί να γίνουν χωρίς το εγκέφαλο, μην το πούμε, μιλάμε νοητά παιδεία. Υπάρχει μια περιοχή όμως που επηρεάζει τη συμπεριφορά μας και η οποία είναι μία αναπαραστάσιμη. Δεν βγαίνει δηλαδή ούτε στα όνειρά μας. Αυτή η περιοχή έχει περιγραφεί από το Λακάνο στο πραγματικό πεδίο, που είναι μέρος αυτού του «ο». Το «ο» είναι μια συνθηματική λέξη.
για να περιγράψει την απόλυτη πραγματικότητα. Αυτή είναι η πρόταση του Μπίον. Νομίζω ότι αυτή την ιδέα την παίρνει από τον Καντ. Από τον Καντ. Και μετά είναι η περιοχή του ονείρου, είναι κατεξοχή περιοχή, αυτό το φαντασιακό το οποίο μελέτησε ο Φρόιντ. Αυτή την περιοχή την ανέδειξε και την περιέγραψε. Και ανέπτυξε και μία μέθοδο θεραπείας. Γιατί μέσα εδώ αναπτύσσεται ο Ειδίποδος, ο Νάρκησος, ο Προκρούστης, η Μέδουσα και άλλα πολύ πολύπλοκα ασυνείδητα φαινόμενα τα οποία ορίζουν τη ζωή μας και τόσο γραφικά, τόσο ολαφυρά έχει περιγράψει η αρχαία ελληνική μυθολογία. Και δεν είναι μόνο το πάντρεμα που έκανε ο Παύλος με την αρχαία ελληνική σκέψη, είναι και το πάντρεμα που έκανε ο Φρόιντ με την αρχαία ελληνική σκέψη για να φτιάξει την ψυχανάλυση. Υπάρχει κάτι πολύ δημιουργικό το οποίο ξανατίθεται σήμερα στις μέρες μας επιτάκητος και είναι ανοιχτό. Αυτό δυνατό. Και μετά πάμε εδώ στο συνειδητό από αυτά που καταλαβαίνουμε. Λογική σκέψη, λεκτική σκέψη, λεολεκτική δηλαδή σκέψη που εκφράζεται με σκέψεις, με λέξεις όπως είναι τώρα. Εγώ που σας μιλάω, με ακούτε και σε εννοούμεθα. Αλλά υπάρχει ακόμα ένα πεδίο, αυτό το οποίο ο Λακάν ονομάζει συμβολικό πεδίο. Αυτό χωρίς κώδικα γλωσσικό δεν γίνεται. Σε αυτό πρόσβαση δεν έχει το ζώο. Ο άνθρωπος, επειδή είναι ομιλούν ζώων, όπως λέει ο Αριστοτέλης, έχει πρόσβαση σε αυτό το πεδίο. Και εδώ γίνονται όλα αυτά τα μεγάλα θέματα. Εδώ αναπτύσσεται η απόλυτη αλήθεια, το δόγμα της Αγίας Τριάδος, τα αξιώματα της επιστήμης. Και να πούμε στο θέμα, μπορεί αυτά να μην έχουν ενδιαφέρον, αλλά κάποιοι θα έχετε περιέργεια αυτά που σας λέω, γιατί σας τα λέω. Και ήθελα να δείξω λίγο έτσι, μόνο ενδεικτικά, τι είναι πίσω από το κεφάλι μου. Γιατί με ποια γυαλιά προσπαθώ να διαβάσω το μυστόρημα. Τα γυαλιά έχουν και θεολογική βάση, έχουν και πολύ σκληρή ψυχαναλυτική βάση. Ο Ειδίποδας δηλαδή που σας παρουσιάζω εδώ είναι μια περιοχή διαβόλα που αναπτύσσεται εδώ και που ο Φρόιντ την ανέδειξε πάρα πολύ ωραία και μπορούμε να κουβεντιάσουμε και ιδιαίτερως γιατί θα κουβεντιάσουμε τώρα όταν θα πάρουμε σαν κλινικό παράδειγμα τους Καραμάζοφ. Λοιπόν, για να ξαναγυρίσουμε στην αρχή. Εδώ περίπου μπορείτε να δείτε ένα περίγραμμα των σκέψεων που θα ακολουθήσω. Εδώ έχω ένα περίγραμμα ορισμένων πολύ σημαντικών γεγονότων. Πότε γεννήθηκαν οι αδερφοί Καραμάζοφ. Αν προσέξετε τις λεπτομέρειες, το περιβάλλον είναι ζωφερό. Πρώτος, δεύτερος γάμος, τέσσερα παιδιά, πέθανε τα δύο παιδιά. Αλλά υπάρχουν και λεπτομέρειες κρυμμένες σε αυτό το πίνακα, οι οποίες είναι πολύ σπουδαίες. Αυτό το κορίτσι εδώ, η δεύτερη γυναίκα του, η Άννα Γρηγορίευ, να είναι για αυτήν έγραψε το περίφημο ότι η ομορφιά θα σώσει τον κόσμο. Τέχνη του ποιητή και η αγάπη της γυναίκας είναι αυτή που την κράτησε στη ζωή και τον έσωσε από την τρέλα. Ποιο είναι όμως το μυστικό για να γίνει αυτή η μεταμόρφωση. Αλλά δέστε εδώ, ο Αλιώσα που έρχεται στο αδερφούς Καναμάντο παίρνει το όνομα εκείνου του παιδιού που έχασε πριν από δύο χρόνια μόλις από μία επιληπτική κρίση. Η επιληπτική κρίση του Σμερδιακού, η επιληπτική κρίση δική του, η προσωπική. Δηλαδή ο άνθρωπος κατά έναν τρόπο με την τέχνη του μεγάλου δημιουργού καταθέτει βιώματα τα οποία κατά τη γνώμη μου είναι αυθεντικά. Καταθέτει κατά έναν τρόπο τον εαυτό του, μας ξενεχεί μέσα στην περιοχή του εαυτού του και επίσης μας ξεναγεί μέσα σε ένα εκπληκτικό ιδεολογικό, θεολογικό και επειδή μιλάει για αυθεντικά, σήμερα εμείς μπορούμε να πούμε και ψυχαναλυτικό πεδίο. Η ψυχανάλυση δεν υπήρχε τότε. Ο Φρόιντ γεννήθηκε το 56 όπως λέμε. Και το 25 όταν πέθανε το Σογεύσκι ήδη ήταν στο Παρίσι και σπούδαζε νευρολογία με τον Σαρκό. Είναι στα Σπάργανα. Αλλά για να υποστηρίξει τις θεωρίες του, ο Φρόιντ το 27 θα γυρίσει στο Ντοστογεύσκι, όπως και άλλοι πολλοί, όπως και ο Νίτσε. Βαθύτατα έχει επηρεάσει τη σκέψη του Νίτσε του Ντοστογεύσκι, όπως επηρέασε και τη σκέψη του Φρόιντ. Γιατί με επηρέασε ο Φρόιντ. Ο Φρόιντ γράφει στο κείμενό του για την πατροκτονία. Καταρχάς ο Φρόιντ γράφει ένα κείμενο για να υποστηρίξει ότι αν λάβουμε υπόψη μας τον Σοφοκλή, τον Ειδίποδα Τύρανο, τον Σέξπιρ στον Άμπλετ και τον Ντοστογεύσκι στους αδελφούς Καραμάζοφ, μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι το Ειδιπόδιο Σύμπλεγμα είναι ένας κοινός ανθρώπινος στόχος, τουλάχιστον στο δυτικό άνθρωπο, αν όχι σε όλους τους ανθρώπους. Και με αυτή την υπόθεση τώρα άρχισε να ψάχνει στις πτυχές και στα όνειρα των Πλατών του. Και ό,τι παραδόξου θαύματος, ο Ειδίποδας και ο Νάρκησος ήταν εκεί. Δηλαδή, ότι αυτό το πράγμα για το οποίο μιλάει ο Σοφοκλής τότε,
ο Ντοστογεύσκη τώρα και ο Σέξπιρ το 1610 όταν γράφει, 8 όταν γράφει τον Άμλετ, παρόλο ότι είναι, οι περιοχές είναι διαφορετικές, οι άνθρωποι και οι πολιτισμοί, υπάρχει ένα ανθρωπολογικό επίπεδο στην ψυχή του ανθρώπου, το οποίο ψηλαφάται με τον ίδιο τρόπο. Και από το οποίο επίσης μπορεί να αναδύεται η υγεία ή να αναδύεται η ασθένεια. Αυτό είναι το πολύ εντυπωσιακό. Είναι τόσο πολύ απλό, αλλά είναι τόσο πολύ σπουδαίο. Και βέβαια πρέπει να έχει κανείς την ιδιοφυΐα του Φρόιντ για να μπορεί να τραβήξει αυτό το σπόρο. Ο οποίος υπάρχει και από τα χρόνια και ταξιδεύει. Γι' αυτό και ο Μπίον είπε ότι το σημαντικό σημείο είναι ότι οι σκέψεις κυκλοφορούν στον κόσμο και στη φύση και στους ανθρώπους και στις ψυχές και στον πολιτισμό. Αλλά χρειάζεται ένα σκεπτόμενο για να τις εντοπίσει και να τις τραβήξει και να τις καταγράψει και να τις ονοματίσει. Και άμα τις ονοματίσει και γίνει λέξη, γίνονται έννοιες. Και άμα γίνουν έννοιες, θα γίνουν βιβλίο και θα γίνουν πρόταση και θα γίνουν μετά δρόμος. Ο μύθος του μεγάλου εξεταστή, λοιπόν, στον οποίο πολύ γρήγορα θα πάμε, εκφράζει συνοπτικά με μια μεγάλη ποιητική εικόνα το κεντρικό νόημα του μυθιστορήματος. Ο Φρόιντ λέει για τον μύθο αυτόν ότι εκτός ότι η αδερφή Καραμάζοφ το θεωρεί ότι είναι κορυφαίο αριστούργημα όλων των εποχών, λέει το πιο ωραίο μέσα από εκεί είναι ο μύθος του μεγάλου εξεταστή. Εν τούτης όμως παρόλο ότι έγραψε πολλά και διάφορα, δεν τον άγγιξε. Αυτή ήταν η απορία του και δεν τον πήραξε. Και έτσι ξεκίνησα από τότε που το είχα προσέξει στο τέλος της δεκαετίας του 70, άρχισα να παλεύω να καταλάβω γιατί ο Φρόιντ δεν τον πήρε αυτόν, αφού τον λέει ότι είναι τόσο σπουδαίος, γιατί δεν τον σχολιάζει. Δεν ξέρω γιατί τον σχολίασε ο Φρόιντ, γιατί δεν τον σχολίασε, αλλά θέλω να σας παρουσιάσω το δικό μου σχόλιο απόψε. Αλλά είναι αυτό το οποίο κέντρισε την περιέργειά μου. Σε αυτό το μύθο σκιαγραφείται το παθογόνο δυναμικό της κοινωνίας, της άρχουσας τάξης, καθώς και του σώματος της Χριστιανικής Εκκλησίας. Προσέξτε, σώμα της Χριστιανικής Εκκλησίας δεν είναι μόνο ιεραρχία. Σώμα της Χριστιανικής Εκκλησίας είμαστε εμείς. Και η ιεραρχία. Ιδιαιτέρως η Καθολική Εκκλησία. Νομίζω ότι τα έβαλε με την Καθολική Εκκλησία. Μάλλον το πήρε σαν παράδειγμα, επειδή είχε το πρότυπο της ιεράς εξέτασης. Αλλά στην πραγματικότητα κάνει σκληρή κριτική στην Εκκλησία την Ορθόδοξη Επίση της Ρωσίας εκείνων του καιρού. Γι' αυτό νομίζω, πατέρα στα μάτια, ότι πολλοί Ορθόδοξοι σχολιαστές που έχω υπόψη μου τον πιάνουν τον Ντοστογεύσκη και βάζουν με τα επιχειρήματα του Ντοστογεύσκη εναντίον της Παπικής Εκκλησίας, γιατί το κάνει αυτό. Εν ονόματι του γεγονότος ότι η Παπική Εκκλησία το λέει του Ντοστογεύσκη που κάνει και αυτό και κάνει, ενώ στην πραγματικότητα ξεχνάνε ότι ο τρόπος που το έχει γράψει μπορεί να ισχύει για την δική μας Εκκλησία. Και όχι μόνο για την ιεραρχία. Αυτό είναι το σημαντικό σημείο που πρέπει να καταλάβουμε και θα δείτε τι ωραία αυτό τοποθετείται. Στο πλαίσιο μιας ευρύτερης οπτικής μπορεί να υποστηριχθεί η άποψη ότι περιγράφονται ορισμένα στοιχεία που αφορούν κάθε δομή εξουσίας θρησκευτικής, οικονομικής, πολιτικής, όπως και στοιχεία παθογόνα της σωματικής ψυχής. Με δύο λόγια, καταγράφεται στο μύθο αυτό ο απόλυτος έλεγχος του συμβολικού πεδίου αναφοράς. Αυτό το συμβολικό πεδίο αναφοράς, το οποίο είναι η θρησκεία μέσα, είναι η ιδεολογία, είναι τα χράματα, είναι η ποιήση, καταβάλλεται η προσπάθεια να τεθεί υπό έλεγχο. Γιατί αυτό μορφοποιεί τη συνείδηση. Επίσης είναι η κεντρική προβληματική στην οποία αναπτύσσεται η ελευθερία. Και επίσης είναι, όπως τώρα η ψυχανάλυση έδειξε, δεν είναι μόνο ότι από κάτω προς τα πάνω διαμορφώνεται η προσωπικότητα, αλλά και από πάνω προς τα κάτω είναι δυνατό να διαμορφωθεί η προσωπικότητα. Είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η ιδέα, εδώ σε μια διαφάνεια, αλλά δεν μπορώ να σας το παρουσιάσω τώρα, θα σας το πω λίγο αργότερα, που σας δώσω το κλινικό υλικό που είναι πολύπλοκο. Δηλαδή διαμορφώνεται η προσωπικότητα και ο χαρακτήρας διαμορφώνεται και από πάνω, γιατί εδώ είναι το συμβολικό επίπεδο αναφοράς, εδώ είναι δηλαδή αυτό, και από πάνω προς τα κάτω μπορεί να οριστεί, αλλά και από κάτω προς τα πάνω. Πάρα πολλές φορές δηλαδή αυτό που είναι αποθυμένο και είναι στο χαρακτήρα, θυμάστε την περίφημη φράση, ήθος ανθρώπου δαίμον του Ηράκλειτου. Δηλαδή ότι ο άνθρωπος ανάλογα με το χαρακτήρα τον οποίο έχει, αυτόν να κηρύσει και Θεό του. Παρεπιπτόντως και ο Ηράκλειτος μας έχει ορίσει κάτι αποσπάσματα που μοιάζουν να είναι τόσο σύγχρονα. Όπως αυτό είναι παράδειγμα που σας είπα. Λοιπόν,
επιτυχάνεται μπορεί να επιτευχθεί έτσι ο απόλυτος έλεγχος μέσω του συμβολικού πεδίου, ο έλεγχος του νοήματος, της γλώσσας και του νόμου. Γι' αυτό θα έχετε προσέξει ότι όταν αναδύονται ορισμένα τυραννικά καθεστώτα, αυτό έγινε και στη Σοβιετική Ένωση, αυτό έγινε και στη Γερμανία και θα ξαναγίνει πάλι και σήμερα μας, αναπτύσσεται και μία ορισμένη ζαργόν. Αναπτύσσεται δηλαδή μία γλώσσα που πιάνει τα νοήματα και αρχίζει να τα στρεβλώνει. Φίλοι μου εδώ καθηγητές από το κρατήριο, του Πανεπιστημίου, το ξέρουν πάρα πολύ καλά πώς γίνεται αυτό. Γιατί καταρχήν συμβολικό πεδίο αναφοράς είναι ο κώδικας των νοημάτων και ο κώδικας των λέξεων και ο κώδικας των συμβόλων. Είναι το υλικό δηλαδή με το οποίο πλάθεται το νόημα στη τέχνη, στη θρησκεία, στην επιστήμη, στην ιδεολογία, στις σχέσεις. Λοιπόν, αυτά τα ωραία κάνει αυτό το έργο. Πάντως η εισήγησή μου εστιάζει πρωτίστως στο χαρακτήρα του Ιβάν, στο μηδενισμό του, στην αδυναμία του να αγαπήσει, στο θέμα της κοινωνικής δικαιοσύνης που τον κατακαίει, στην ενοχή που τον καταλύει. Εστιάζει επίσης στους έρωτες του Φιοντόρ Παύλοβιτς, του πατέρα δηλαδή, και του Δημήτρη, στις μητέρες των παιδιών και στις μεγάλες αντίθετες, στην Άννα και την Κρούσενκα. Μέσα από το ιστορικό της ζωής του Ιβάν, όπως περιγράφεται στο μυθιστόρημα, και από το μύθο του εργοστασίου, τον οποίον ο ίδιος πλάθει, που μοιάζει τόσο πολύ με αληθινό ανθρώπινο χαρακτήρα, θα επιχειρήσω να εμβαθύνω σε στοιχεία της ψυχολογίας του και να διατυπώσω κάποιες ερμηνευτικές υποθέσεις εμπνεόμενες από την θεολογία αλλά και την ψυχαναλυτική θεωρία, οι οποίες είναι χρήσιμες για την κλινική ψυχαναλυτική πράξη, έτσι υποστηρίζω, αλλά και για την βηματική εργασία. Μόνο για λόγους οικονομίας χρόνου θα απομονώσω αυτή την αφήγηση από το σύνολο της εξέλιξης του μυθιστορήματος του οποίου αποτελεί μέρος. Προτείνω να σκεφτούμε την αφήγηση σαν ένα όνειρο της ημέρας. Δηλαδή, ότι ο Ιβάν ονειρεύτηκε κάτι τότε για να περιγράψει την κατάσταση που συνέβαινε στο σπίτι του, στην οικογένειά του και στην Ρωσία της εποχής και ονειρεύτηκε και κάτι που και για μας έφυγε ισχύει. Αλλά ήταν ένα όνειρο της ημέρας και προτείνω έτσι να το καταλάβουμε ότι είχε μέσα συμβολισμούς, αναφορές και θέλει μια αποκωδικοποίηση για να μπορούμε να το συλλάβουμε. Ακούστε μια βραχεία περιγραφή του μύθου. Η οικογένεια Κραμαζόφ συγκεντρώθηκε στο κοινό του Στάρε Ζωσιμά προκειμένου να βρουν μια λύση στα πάθη και τις συγκρούσεις της οικογένειας, πράγμα που δεν αποδόθηκε. Η ιδέα να πάνε στο Ζωσιμά ήταν του πατέρα, δηλαδή του πιο άθλιου, του πιο αματολού, του πιο τρελού, του πιο διαταραγμένου, που ήταν και ο πυρήνας αρρώστιας. Αυτός λέει, δεν τους πάω στο Ζωσιμά, μήπως τους βάλει μυαλό. Άμα σας θυμίζει αυτό κάποιο, είναι εκείνος που δεν πιστεύει, τα είχε κάνει σάλτσα, αλλά να πάει τους γιους τους, να του πούνε, σεβαστείτε τον πατέρα σας, το παιδί μου. Αυτή ήταν η κίνδρο. Έτσι ξεκινάει η ιστορία. Και όταν το πήρε αυτό το μήνυμα ο μικρός, δηλαδή ο Αλιώσα, είπε να του πούνε στον γέροντα πράγματι, ο γέροντας μπορεί να κάνει το θάμα. Έτσι έγινε η συνάντηση. Παρόντες είναι ο Φιοντόρ Παύλοβιτς, ο οποίος είχε και την έμπνευση, ο Δημήτρης, οπωσδήποτε. Ο Δημήτρης πίστευε, είναι 28 χρόνο τότε, ότι θα πει ο γέροντας, δώσε ρητά αυτά τα πολλά λεφτά που έχεις και στο γιο σου να κάνει την τόμη. Ο πατέρας θα πει στο γιο, τι το πηγαίνεις στον πατέρα σε αυτήν την ηλικία, δεν πας να δουλεύεις να βγάλεις λεφτά και ας τον πατέρα σου ήσυχο. 28 χρόνο λοιπόν, από τον πρώτο γάμο του πατέρα του με την Αδελαΐδα Ιβάνοβνα. Είναι ο 24χρονος Ιβάν, ο οποίος μας ενδιαφέρει, και ο 20χρονος Αλιώσα, 20, 24, 28. Παιδιά από δύο γυναίκες. Δηλαδή ο Ιβάν και ο Αλιώσα είναι αδέρφια από γάλακτα τα οποία είναι παιδιά της Σοφίας Ιβάνοβνα. Οι δύο σύζυγοι του Φιοντόρ Παύλοβιτς έχουν πρόημα πεθάνει και τα παιδιά από νωρίς ορφανά από μητέρα έχουν μεγαλώσει χωριστά και σε τρίτες οικογένειες. Ο τέταρτος που ήταν από ως Μερδιακό δεν παραβρέθηκε στη σύναξη. Θα μάθουμε αργότερα ότι αυτός είναι ο γιος, νόθος γιος του Φιοντόρ Παύλοβιτς και της παραδουλεύτρας της Ελισαβέτας. Γεννήθηκε σε ένα κρυσταλλιό. Η μητέρα του πέθανε στη Βιέννα και αυτός μεγάλωσε με τη φροντίδα του επιστότη, του Γρηγόρη και της γυναίκας του. Είναι πληκτικός, είναι κάπως αλόκοτος. Σήμερα είναι και αυτός 24 ετών, όπως είναι ο Ιβάν. Και είναι αυτός ο οποίος θα κάνει και το φόβο.
Κάνει θα κάνει το φόνο. Λοιπόν, έχουν περάσει λίγες ώρες μετά την αποτυχημένη συνάντηση της οικογένειας με το Στάρετς. Το κεντρικό σημείο, σας το είπα ήδη, αυτή η συνάντηση είναι ότι σήκωσε ψηλά τα χέρια ο Ζωσιμάς, γιατί αυτοί άρχισαν να τσακώνεται εκεί πέρα και να βρίζει ο ένας τον άλλον και γονάτισε. Φίλησε τα πόδια του Δημήτρη Καραμάζοφ, εκείνος παραξενεύτηκε, τον άρπαξε να το σηκώσει απάνω, τι λες, και είπε, παιδί μου, βλέπω ότι δεν προσκυνώ εσένα, αλλά προσκυνώ τον πόνο που έρχεσαι και πάλι σου. Αυτά τα παιδιά, για πρώτη φορά συναντώνται στη ζωή τους. Είναι μια οικογενειακή σύνδεση και έχουν μαζευτεί. Μάλιστα τον Ιβάν τον τράβηξε μέσα ο Δημήτρης, ο οποίος του είπε: «Εσύ είσαι μορφωμένος, έχει πάει στο πανεπιστήμιο, έχει κάνει γνώσεις, είναι επαναστάτης ιδεολόγος εποχής. Ενδιαφέρεται για την κοινωνική αλλαγή και την κοινωνική δικαιοσύνη. Ενδιαφέρεται για την αδικία και το τσαρικό σύστημα». Αυτού είναι ο Ιβάν. Ο Δημήτρης λοιπόν του λέει: «Κοίταξε, αν έχω ένα πρόσωπο στο σπίτι, το οποίο μας καταπίεζε το Ζουτσάου. Έλα, ρε παιδί μου, να του πει καμιά κουβέντα και εσύ, μπορεί να σε ακούσει εσένα που ξέρει γράμμα». Έχει αρχίσει να μπαίνει μέσα στο κλίμα το οικογενειακό. Εκείνος όμως που είναι ο θεραπευτής οικογένειας, όπως θα δείτε, σιγά σιγά είναι ο αλλιώς. Ο οποίος προσπαθεί να τα βρει με τον πατέρα, να τα βρει με τον μεγάλο αδερφό τον Δημήτρη, να τα βρει με τον Ιβάν, να τα βρει με τον εαυτό του, να τα βρει με την πεθαμένη μάνα. Είναι πολύ ενδιαφέρον να σας αναφέρω εδώ ότι όταν έφτασε στο σπίτι ο αλλιώς μετά από πολλά χρόνια που ήταν στη διετή οικογένεια, δεν θα σας πω λεπτομέρειες, λέει να πάω να προσκυνήσω στο τάφο της μάνας μας. Πού είναι ρε πατέρα θαμένη μάνα? Αλλά ο Φιοντόρ Παύλοβιτς δεν θυμόταν που ήταν θαμένη ούτε τον ακροδαλφή ούτε τον τάφο. Το θυμόταν όμως ο Γρηγόρης, ο επιστάτης, ο οποίος τον πήγε και τον πήγε στον ακροδαλφείο, τον πήγε στον τάφο, προσκυνά στον τάφο, ξέρω και τα λοιπά, και εκεί παίρνει την απόφαση να γίνει μοναχός. Και επειδή στην περιοχή υπήρχε ένα μεγάλο μοναστήρι, διάσημο, και υπήρχε και ένας μεγάλος πατέρας, ο Ζωσιμάς, πάει στο Ζωσιμά και του λέει: «Με αναλαμβάνεις?» Του λέει: «Αυτός κάτσε, δεν θα σε κάνω μοναχό, αλλά μπες να για άσκηση». Έτσι ξεκίνησε η σχέση. Αυτό ήταν. Αλλιώς κάνει επιμέρους κουβέντες και προσπαθεί να τους κουβεντιάσει, να τους ηρεμήσει και λειτουργεί και σαν εξομολόγος. Βρίσκει τον Δημήτρη, ο Δημήτρης του μιλάει για την Κατερίνα και του μιλάει και για την Προύσεκα. Τους μεγάλους ερωτές τους και τη ζωοτυπία που υπήρχε μεταξύ τους και τι λόγο είχαν παίξει τα λεφτά μέσα και πώς έχει μπλέξει έτσι. Και η Προύσεκα, επειδή είναι κοινή γυναίκα και είναι σε ένα κορτέλο και θέλει να την πάρει από εκεί γιατί την αγαπάει. Αλλά που επίσης έχει πάει και ο πατέρας του και έχει κάνει επισκέψεις και έχει λεφτά και αυτή είναι κολλημένη στα λεφτά και θέλει λεφτά. Και άμα της δώσεις λεφτά την καταφέρνεις και ο γέρος της έχει πει όταν έρθει στο σπίτι θα στα δώσω τα λεφτά και ο Δημήτρης λέει θα πάω να του πάρω τα λεφτά, θα δώσω εγώ για να πάρω την Κρουσέκα. Έχουμε λοιπόν την πρώτη τριαδική κίνηση αυτή που ο Φρόιντ ονόμασε ειδικόδιο σύμπλεγμα. Γιος, πατέρας, Κρουσέκας, μέση. Με τον Ιβάν τον απομονώνει σε μια ταβέρνα. Είναι ομογάλακτα αδέρφια, πρώτη φορά συναντώνται μετά πολλά χρόνια, αρχίζουν να λένε τις κουβέντες. Και ο Ιβάν επίσης του εκθέτει τις θεωρίες του, την επανάσταση και περίπου του λέει τα εξής για να μπούμε στους πειρασμούς. Άκου να δεις, εγώ είμαι αγανακτισμένος. Είμαι αγανακτισμένος με την πολιτική κατάσταση, είμαι αγανακτισμένος με τον Θεό. Είμαι αγανακτισμένος γιατί χάνονται αθώοι άνθρωποι. Είμαι θυμωμένος πολύ για τα αποτροπιαστικά εγκλήματα των ενηλίκων, των μεγάλων εναντίον των αθώων παιδιών. Θέτει δηλαδή με άλλα λόγια το κεντρικό θέμα του Ιβάν είναι θέτει το θέμα της θεοδικίας. Εγώ δεν πιστεύω στο Θεό, διότι αν ήταν καλός Θεός θα προστάτευε τα αθώα παιδιά. Και έχουμε το πρώτο μεγάλο θεολογικό ερώτημα, το οποίο εμπλέκει το πρόβλημα της θεοδικίας, το πρόβλημα της θεοδικίας του Θεού, της δικαιοσύνης δηλαδή του Θεού. Και το πρόβλημα της ελευθερίας του ανθρώπου. Θυμάστε, Γιώργο, θυμάστε το πλατωνικό. Αιτία ελωμένου Θεός ανέτειος. Το Πλάτων. Μπαίνει ευθύς εξ αρχής. Αυτό είναι που θέτει. Εγώ δεν τον πιστεύω τον Θεό, διότι δεν είναι Θεός δικαιός. Αλλά άκου να σου πω, βρεσί, αλλιώς. Εδώ και ένα χρόνο μετρώει μία ιδέα. Έχω φτιάξει ένα ποίημα και θέλω να σου το πω. Αυτό το ποίημα αναφέρεται στον Χριστό και στον Μεγάλο Εξεταστή.
Θα παρακαλέσω εδώ την κυρία Αγγωστοπούλου να μας το διαβάσει από εδώ και πέρα. Εδώ, από εδώ και πέρα, ακολουθούμε το πρωτότυπο. Ακούστε λοιπόν. Πως τάχα, Θεός, ο Χριστός, κατεβαίνει ξανά στη γη, στη Σεβίλη της Ισπανίας, το Μεσαίωνα, τον καιρό της Ιεράς Εξέτασης, στα 1600 μετά Χριστό, και εμφανίζεται μπροστά στη Μητρόπολη, ανάμεσα στο συγκεντρωμένο εκεί πλήθος. Δίνει την όραση σε έναν τυφλό γέροντα, ανασταίνει ένα μικρό κοριτσάκι, τη στιγμή που το κίδευαν. Το πλήθος έξαλλο από ενθουσιασμό τον επιφημεί. Εκείνη τη στιγμή περνά από την πλατεία ο μέγας ιεροξεταστής. Είναι γέρος, κάπου 90 ετών, φοράει το καλογερικό του ράσο. Σταματάει, τα βλέπει όλα. Σμίγει τα φρύδια και διατάζει να συλλάβουν τον Ιησού και να τον οδηγήσουν στη φυλακή. Το πλήθος υποκλίνεται στο μέγα ιεροξεταστή και σκορπίζει. Τη νύχτα ο ιεροξεταστής πηγαίνει στη φυλακή. Κοιτάζει προσεκτικά τον Ιησού και του λέει: «Εσύ είσαι. Γιατί ήρθες να μας ενοχλήσεις? Αύριο θα σε κάψω στην πυρά. Δεν μπορείς να προσθέσεις τίποτα σε αυτό που είπες ήδη. Γιατί αυτό θα θεωρηθεί θαύμα και θα είναι πλήγμα στην ελευθερία των ανθρώπων την οποία τόσο πολύ υπερασπίστηκες. Μα τώρα εμείς πετύχαμε να καταθέσουν οι άνθρωποι την ελευθερία τους στα πόδια μας. Το φοβερό και σοφό πνεύμα της καταστροφής και της ανυπαρξίας σε έβαλε σε πειρασμό. Μα υπήρχαν τάχα πιο σοφά λόγια από αυτά που σου είπε. Θυμήσου τον πρώτο πειρασμό. Ή Υιός ή του Θεού είπε. Να η λύθη αυτή, ή να η λύθη αυτή, ούτε άρτη γένονται. Και εσύ αποκρίθηκες, αρνητικά. Γέγραπτε, ουκ επάρτο μόνο ζήσετε άνθρωπος, αλλά επιπαντή ρήματι εμπορευωμένο διαστόματος Θεού. Πηγαίνει στον κόσμο με άδεια χέρια, με μια υπόσχεση ελευθερίας που οι διεφθαρμένοι άνθρωποι όχι μόνο δεν θα καταλάβουν, αλλά και τη φοβούνται. Κάνε τις πέτρες ψωμιά και θα δεις πως θα τρέξουν όλοι πίσω σου. Εσύ το απέρριψες αυτό γιατί σκέφτηκες. Τι ελευθερία θα είναι αυτή αν η υπακοή εξαγοράζεται με ψωμιά? Δεν υπάρχει τίποτα πιο ελκυστικό από την ελευθερία και τίποτα πιο βασανιστικό από αυτή. Υπάρχουν τρεις δυνάμεις που θα μπορούσαν να υποτάξουν τη συνείδηση των ανθρώπων. Το θαύμα, το μυστήριο και το κύρος. Με την άρνηση του δεύτερου πειρασμού απαρνήθηκες και τα τρία αυτά, γιατί λαχταρούσες ελεύθερη αγάπη και όχι δουλικούς ενθουσιασμούς. Όταν σε παρέλαβε και σε έστησε στη σκεπή του ναού και σου είπε «Ή Υιός ή του Θεού, βάλε σε αυτόν κάτω, γέγραπτε γάρ ότι της αγγέλης αυτού ενδελείται περισσού και επιχειρών αρούσι, σε αρούσισε». Μήποτε προσκόψεις προς λίθον τον πόδα σου. Του απάντησες πάλι και έγραπτε «Ουκ εκπειράσεις Κύριον τον Θεό σου». Μα ο άνθρωπος γυρεύει πιο πολύ τα θαύματα παρά τον Θεό. Εμείς διορθώσαμε το έργο σου και το στηρίξαμε στο θαύμα, το μυστήριο και το κύρος. Τώρα δεν είμαστε με σένα, είμαστε με εκείνον, τον άλλο. Πήραμε το ξύφος Κέσσαρ και εξουσιάζουμε, μια και εσύ, στον τρίτο πειρασμό τον αρνήθηκες πάλι. Πάλι παραλαμβάνει αυτόν ο διάβολος ισόρους υψηλών λία και δείκνησε αυτό πάσα στας βασιλείας του κόσμου και τη δόξα αυτών και λέγει αυτό «Ταύτα πάντα σι δώσω, εάν πεσόν προσκυνήσεις με». Τότε λέγει αυτό ο Ιησούς «Είπαγε σατανά, γέγραπτε γά, Κύριον των Θεών σου προσκυνήσεις και αυτόν μόνο λατρεύσεις». Και τώρα τα δισεκατομμύρια θα είναι ευτυχισμένα μια και τους πήραμε το τρομερό δώρο της ελευθερίας. Σου επαναλαμβάνω ότι αύριο κιόλας θα δεις αυτό το επάκο κοπάδι με το πρώτο νεύμα μου να τρέχει να φυσήξει τα κάρβουνα της πυράς που σε αυτή θα σε κάψω, γιατί ήρθες να μας ενοχλήσεις. Διότι αν υπήρξε κάποιος που άξιζε την πυρά μας, αυτός εσύ. Αύριο θα σε κάψω. Ο Ιησούς σιωπά. Ξάφνου πλησιάζει σιωπηλός τον ιεροξεταστή και τον φυλά στα γεροντικά του χείλη. Ο γέρος αναπτυχιάζει. Ανοίγει την πόρτα της φυλακής και κλαίγει. Πήγαινε και μην ξανάρθεις πια ποτέ και τον αφήνει να βγει έξω από τη φυλακή. Εδώ τελειώνει η αφήγηση του Ιβάν και ο αλλιώς αφηρημένα του λέει «Και εσύ μαζί του, και εσύ». Ο Ιβάν γελώντας προσπαθεί να υποβαθμίσει τη σημασία της ιστορίας του και μονολογώντας λέγει «Αφού σου το είπα, να κρατήσω μόνο μέχρι τα 30 μου χρόνια και μετά θα πετάξω την κούπα μακριά. Με τέτοια κόλαση στο στήθος μου και το κεφάλι μου γίνεται να ζει κανείς».
Όχι, φεύγεις. Θα σκοτώσεις τον εαυτό σου μόνο σου. Δεν θα τα αντέξεις. Ο αλλιώς θα τον ακούσει ο παίρνοντας, αλλά ο Ιβάν έχει σπράξει την αγάπη του αδερφού του και φεύγοντας του λέει: Αδερφέ, σκεπτόμουν ότι έχω τουλάχιστον εσένα στον κόσμο αυτό. Και ο αλλιώς θα πάντα σιωπηλός τον πλησιάζει και φυλάει τον Ιβάν στο στόμα. Σκέπτομαι σε αυτό το σημείο, τι στα αλήθεια θα μπορούσε να απαντήσει ο αλλιώς σε αυτό το χήμαρο της απελπισίας και της απόγνωσης του Ιβάν που σε αποσβολώνει. Ανακαλώ ανάλογες στιγμές επικοινωνίας στο πλαίσιο της ψυχαναλυτικής κλινικής πράξης. Αυτό είναι ο κύριος Κυριαζής. Αλλιώς, συνεχίζει ο Ιβάν, αν αγαπήσω ποτέ στα αλήθεια, θα αγαπήσω επειδή θα σε θυμάμαι. Μου φτάνει ότι θα είσαι εδώ κάπου, για να μην χάσω την αγάπη μου για τη ζωή. Αλλιώς, θα σου δώσω μια υπόσχεση. Όταν στα 30 μου θα θελήσω να πετάξω μακριά την κούπα, όπου και να είσαι, θα έρθω να σε βρω και να μιλήσω ακόμα μια φορά μαζί σου. Εδώ χωρίστηκαν τα δύο αδέρφια. Συνοψίζω έτσι, αν σας φάνηκαν η πρωτότυπη γλώσσα του Ευαγγελίου, θα σας το πω με δύο κουβέντες. Ο πρώτος πειρασμός είναι, του λέει, κάνε ένα θαύμα, αφού πεινάς 40 μέρες στην έρημο νηστεία, οι πέτρες να γίνουν ψωμί. Και όλος ο κόσμος θα πει στα πέτρα σου, γιατί ψωμί θέλει ο κόσμος. Εκεί ακούμε μια πολύ παράδοξη απάντηση, η οποία έχει τρομακτική σημασία για τη ζωή μας. Ότι ο άνθρωπος δεν μπορεί να ζήσει μόνο με ψωμί, αλλά πρέπει να ζήσει και με ρήμα. Ρήμα είναι η λέξη, ο λόγος, έτσι. Αλλά πρέπει να μπορεί, ούτε πάρτο μόνο ζήσει άνθρωπος, αλλά και υπατή ρήματι εκπαιδευμένου από του στόματος του Θεού. Θέτει λοιπόν το θέμα, ποιος είναι αυτός ο λόγος που μπορεί να θρέψει την ψυχή ενός ανθρώπου και προέρχεται από αυτή την περιοχή του συμβολικού πεδίου των υψηλών ιδεών. Και μάλιστα είναι εκφορά του λόγου του Θεού. Για αυτούς που πιστεύουν, για τους χριστιανούς, είναι το Ευαγγέλιο, είναι εκφορά του Λόγου του Θεού. Θέτει λοιπόν αυτό το πρόβλημα. Κάνει αυτή την αντίστοιξη. Όσοι εργάζονται στον χώρο της ψυχοθεραπείας ξέρουν τι τρομακτική σημασία έχει ο λόγος και ότι δεν είναι καθόλου τυχαίο, γιατί στην ψυχοθεραπεία η έμφαση είναι στην επικοινωνία, τη λεκτική και τη μη λεκτική. Λόγος είναι και ο ένας, λόγος είναι και ο άλλος. Όσοι επίσης εργάζονται στην περιοχή της τέχνης, όπως η κυρία Αναγκουστοπούλου, ξέρουν τι αναστατώσεις τεράστιες κάνει ο λόγος στην ψυχή του ανθρώπου και πώς μπορεί να αξιοποιηθεί αυτός ως δρόμος για θεραπεία. Και επίσης ξέρουμε τρομακτική σημασία της τέχνης, είτε ως λόγου εικαστικού, λόγου μουσικού ή οποιοδήποτε άλλου λόγου, την τρομακτική επιρροή που έχει στη ζωή μας και επίσης τη δύναμη που έχει για να εκφράσει το καημό του ανθρώπου. Να, όπως σε λόγια, η λογοτεχνία είναι εδώ. Δηλαδή μέσα από τον λόγο κάνουμε εμείς μια επικοινωνία τώρα. Αυτό είναι το ρήμα. Ο δεύτερος πειρασμός είναι, του είπε, κοίταξε, δεν είσαι γιος του Θεού. Πέσε από τη σέγγι και θα έρθουν οι άγγελοι να σε πιάσουν. Πά ένα άλλο θαύμα. Και του λέει, κοίταξε να δεις, να μην βάλουμε το Θεό σε πειρασμό. Είχα ένα ασθενή κάποτε ο οποίος τρεις φορές έκανε απόπειρα μέχρι που έσπασε τη μέση του. Τη μία φορά πέφτοντας από το μπαλκόνι, την άλλη φορά με ένα αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε έναν τοίχο, την τρίτη φορά πήρε μια μεγάλη δόση με φάρμακα, ο οποίος ταυτόχρονα πήγαινε στην εκκλησία, διάβασε θρησκευτικά βιβλία και μου είπε για τη δεύτερη φορά, την πρώτη ήταν σε απελπισία, αλλά τη δεύτερη που επίστασε σε απελπισία είπε ότι θα κάνω ένα τεστ για να δω αν υπάρχει Θεός. Αν υπάρχει Θεός, δεν θα σκοτωθώ. Και πήρε το αυτοκίνητο. Αυτός είναι ο δεύτερος πειρασμός. Είναι ο πειρασμός της πανοντοδυναμίας της ναρκισσιστικής, όπου ο άνθρωπος ορίζει τον εαυτό του ότι είναι Θεός. Αυτή είναι η εντοφάθη προβληματική του Ιβάν. Και ο τρίτος πειρασμός ήταν που του είπε το μεγάλο πνεύμα, εάν με προσκυνήσεις, τι θέλεις, εξουσία, την έχεις, τι θέλεις, λεφτά. Είναι το θέμα της εξαγοράς και το θέμα της διεκδίκησης προσωπικής ελευθερίας. Δεν ξέρω πόσοι από εμάς αυτή την αίθουσα, εάν βρεθούμε σε αυτούς τους πειρασμούς, αν θα απαντήσουμε έτσι ή αλλιώς. Γιατί τώρα, από ό,τι βλέπω, όλοι μας έχουμε ένα σώμα εμπειρίες μεγάλες και μπορεί να έχουμε συναντήσει αυτούς τους πειρασμούς. Και έχουμε δώσει μέσα στην καρδιά μας, ξέρουμε πώς θα πούγεται. Τι είναι η ασφάλεια. Ο ιεροξεταστής
ενδιαφέρεται για την ασφάλεια του πλήθους και ξέρει όταν λέει αύριο το πρωί θα σε ξανακάψω πάλι. Αυτοί που χθες σε τιμούσαν τόσο πολύ, εγώ θα τους μιλήσω και θα σε κάψουν πάνω στην πυρά. Και έτσι πήγε για να του πει να φύγει από τα πόδια του και να μην του δημιουργήσει προβλήματα, γιατί αυτός είναι παντοδύναμος. Αυτός είναι ο τύραννος. Το μυστικό του τυράννου είναι η εξουσία και ο φόνος. Δεν κάνεις αυτό που επιθυμώ, θα πεθάνεις. Εάν αυτό τώρα το πράγμα το δούμε συμβολικά πως γίνεται, θα δείτε ότι έχει σχέση τρομακτική με τον έρωτα και την παθολογία του έρωτα και τον αδιαξόδο του έρωτα, και έτσι εισάγεται ο θάνατος στο αγκίνητο ερωτικό. Έτσι ο Διόνυσος κάνει παιχνίδι και μπορούμε να το καταλάβουμε πάνω χάρη στις βάχες του Ευρυπίδη. Και όχι μόνο εκεί. Θέλω να σας πω πριν προχωρήσω περισσότερο και σας δώσω τώρα ένα κλινικό παράδειγμα για να το δείτε πάλι λέξη με λέξη, ένα πολύ μικρό αλλά είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό. Θέλω να σας πω ότι η μητέρα σε αυτό το παιδιό, η μεν πρώτη αυτοκτόνησε, και ο ποιητής όταν παρουσιάζει την προσωπικότητά τους λένε ότι οι γυναίκες του Φιοντόρ Παύλοβιτς ήταν κάτι από το σύνδρομο της οφιλίας. Η οφιλία με τον Άμλετ, όταν ο Άμλετ πήγε και της ανήγγειλε ότι έχω αποστολή και διαγείο τον Αρεβόνα και δεν ξέρω εγώ και τα λοιπά, γιατί νόμιζε ότι ο πεθερός του ήταν εναντίον του, τα θυμάστε αυτά, όλα έρτης, και η οφιλία πήγε πέσει στο πετάνι. Είπε δεν μπορώ να αντέξω τη ζωή μου. Οι γυναίκες του Παύλοβιτς για κάποιο λόγο, κάπως εν τω μεταξύ, αυτό σε καρπούτο την περιουσία που έμεινε στα χέρια του και με αυτή ζούσε. Τα λεφτά για τα οποία γίνονται εδώ είναι λεφτά τα οποία έρχονταν από τις μάνες των παιδιών. Γιατί αυτό τα μοίραζε σε διάφορα σπίτια εδώ, σε συγγενείς από εδώ και από εκεί που τα αναλάβανε για τα λοιπά τους, για να τα μεγαλώσουν. Είναι εντελώς τρελό αυτό. Αλλά σίγουρα σε κάποιες οικογένειες οπωσδήποτε γίνεται. Και αν δεν γίνεται σε οικογένειες, γίνεται με τους θεσμούς, με τον τρομακτικό ανταγωνισμό των εταιριών, ποιος θα φέρει άλλος τον άλλον. Και αν δεν γίνεται με τις εταιρείες, γίνεται με τα κράτη. Ο όρος είναι δηλαδή ότι αν δεν ακολουθήσεις τη γραμμή που σου δίνω, είναι θάνατος. Αυτό το μυστικό του τυράννου. Και αυτό είναι το μυστικό του Inquisitor. Σε αντίστοιξη με το φιλί του Αλιώσα και το φιλί του Ιησού, για το οποίο νομίζω πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας. Για να δούμε τώρα λίγο παρακάτω. Βλέπουμε λοιπόν τον Ιβάν να αφήνει να διαφανίσει η καλυμμένη απεσιοδοξία του και οι αυτοκτονικές του σκέψεις και η αδυναμία του να αγαπήσει, πράγμα που συνιστά και το προσωπικό του δράμα. Δεν θα αναφερθώ ιδιαίτερο στη σχέση του με τον Σμερδιακόφ. Θα δείξω μόνο δύο σημεία πολύ σημαντικά. Το ένα είναι ότι ο Σμερδιακόφ στην τελευταία του συνάντηση με τον Ιβάν πριν αυτοκτονήσει τον κατανόμωσε ως ηθικό αυτοργό της δολοφονίας του πατέρα του και τον εαυτό του ως εκτελαστή. Το άλλο σημείο είναι ότι ο Ιβάν κατέχεται από το φάντασμα του διαβόλου και ενίοτε μέσα σε ψευδεστήσει συνομιλεί μαζί. Ο διάολος έχει καταντήσει ο εφιάλτης του. Αυτό το μεγάλο πνεύμα το οποίο περιέγραψε εδώ, δηλαδή θα δούμε σε διάφορες περιγραφές παρακάτω. Λέω τώρα να σας πω δύο ψυχαναλυτικές ιδέες αν δεν σας κόρασα και αν πείτε αν φτάσαμε σε ένα σημείο απόκοσης να σταματήσω να κουβεντιάσουμε για να δούμε πώς μπορούμε να καταλάβουμε ψυχαναλυτικά καταρχάς τους πειρασμούς. Ο Άρτο σημαίνει κυριολεκτικά. Για να το κάνω αυτό πρέπει να μπω σε αυτή την περιοχή για την οποία σας παρουσίασα προηγουμένως και είναι αυτή η περιοχή του δυνητικού πεδίου. Γιατί θα αρχίσω να πήξω τώρα με σύμβολα και νοήματα. Λοιπόν, το ψωμί σημαίνει κυριολεκτικά τη βασική τροφή από την οποία εξαρτάται η ζωή του ανθρώπου και κατά συνεκδοχή παραπέμπει σε κάθε τροφή και σε κάθε υλικό αγαθό. Στον πρώτο πειρασμό το ψωμί είναι το αντικείμενο της ανάγκης και του πόθου του ανθρώπου. Με μια μεταφορική και συμβολική έννοια όμως και σε σχέση με το φαντασιακό πεδίο που σας έδειξα προηγουμένως, το ψωμί συμβολίζει το σώμα του ανθρώπου και ειδικά το σώμα της μητέρας, το στήθος της, ως τροφή, αλλά και ως σάρκα, ως μερικό αντικείμενο σεξουαλικής επιθυμίας, ως αντικείμενο σωματικής καταβρόκτησης, αλλά και αγκαλιά και κόλπο αγάπης και κρατήματος.
Γι' αυτό και ο Άρτος παραπέμπει στο φαντασιακό πεδίο, παραπέμπει στην καταβρόχθηση, στην απόλαυση και στη λαγνία. Το συμβολικό πεδίο, ο Άρτος γίνεται και σύμβολο, παραπέμπει στο λόγο, στην αλήθεια, στο ρήμα, αποκτά πνευματικό νόημα, γίνεται ο Άρτος ζωής που τρέφει την ψυχή και το πνεύμα. Το πρόβλημα προκύπτει όταν ο άνθρωπος είναι σε ανάγκη και αυτά τα αγαθά ελείπουν, και το ένα και το άλλο. Είτε διότι δεν υπάρχει αρκετό ψωμί, είτε διότι κανείς από τον τρόπο που σκέπτεται, καταλαβαίνει, αναφέρομαι σε εμάς τώρα και την πρόσβαση που έχουμε στην πληροφορία, δεν μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτή τη διάσταση και σε αυτόν τον προβληματισμό. Οι ανάγκες του ανθρώπου ματαιώνονται όπως ματαιώνονται και όταν αυτός είναι παθολογικά εξερτημένος από αυτά τα αγαθά και το πάθος του είναι ακόραστο, οπότε κατατά απληστία και λαγνία. Τότε προκύπτει επιτακτική ανάγκη για ικανοποίηση ή δυνατόν μαγική. Διαφορετικά επέρχεται η καταστροφή. Εισάγεται η εκδίκηση ως διαδικασία και ο πόλεμος απόκτησης. Και σας θυμίζω πάλι, δηλαδή, την πάλι του Δημήτρη με τον πατέρα του σχετικά με την Κρούσενκα. Η Κρούσενκα είναι ο Άρτος της ζωής τους. Από την Κρούσενκα εξαρτάται η ισορροπία τους. Εξαρτάται η τρέλα τους. Η Κρούσενκα θα πει στο τέλος, εγώ έπαιξα και με τους γιο, και με το γιο και με τον πατέρα. Εμένα και οι δικαστές να καταδικάσετε. Εγώ φταίω, αφήστε το Δημήτρη. Η κατάθεσή της στο δικαστήριο. Ο Ιεροξαστής σε συμφωνία με τον διάολο προτείνει μια λύση μαγική στο θέμα της ανάγκης του Άρτου. Οι πέτρες δηλώνουν την απουσία του Άρτου, την έλλειψη και το βάσανο της πείνας. Το θαύμα θα φέρει τη λύση. Το ίδιο κατά συνεκδοχή μπορεί να υποθεί για τη σεξουαλική ανάγκη, το ερωτικό πάθος και το αίτημα για αγάπη. Η αδυναμία ικανοποίησή σου συγκροτεί με την επιθυμία, αλλά η ματέωσή της μπορεί να ρίξει τις αδύναμες πτυχές στον κεάδα της απόγνωσης, να βουλιάξουν στην οργή, στη μοναξία, την κατάθλιψη και τη μελαγχολία. Κάτι από αυτό το τραπέζι, τόσο στο πρώτο τραπέζι σχετικά με την ποίηση και το ματαιωμένο ερωτά, όσο και στο δεύτερο τραπέζι σχετικά με τον εμφύλιο υπόθηκε. Αν δεν μπορέσουν να αντέξουν τον πόνο της ματέωσης και να πενθήσουν τη στέρηση που συνεπάγεται, τότε η ψυχή καταλήγει σε εκρήξεις οργής και καταστροφικότητες. Η σχέση με το αντικείμενο του πόθου, όταν είναι ναρκισσιστικού συμβιωτικού τύπου, χωρίς αναφορά σε έναν τρίτο πόλο, όπως είναι η πατρική μεταφορά, ή χωρίς καταφραγή στα μεταβατικά αντικείμενα ή στα μεταβατικά φαινόμενα, όπως είναι η θρησκεία και η τέχνη, οδηγεί ενίοτε σε ψυχικό και πνευματικό αδιέξοδο, σε ένα είδος ψυχικής νέκρας και ποιητική αδεία, σε ένα είδος ψυχικού θανάτου. Αυτή είναι η κατάσταση της οικογένειας Καραμάζου. Η Χιούιτ συνδέει αυτό το βίωμα του ψυχολογικού θανάτου με την ψυχική αποσύνδεση, την ψυχική νεκρότητα και την οντολογική ανασφάλεια. Αυτή την ιδέα μας την παρουσίασε πάρα πολύ ωραία στην προηγούμενη μας συνάντηση ο Ούρεσε Τεντόροβιτς, όταν συνέλαβε αυτή την εκδοχή του προπαταρικού αμαρτήματος. Έφτιαξε ένα σύμπλεγμα της Εύας και του Αδάμ, το οποίο είναι μετέωρο στο κενό, και επίσης σχεδίασε με τέτοιο τρόπο τον Άφη που εμπλέκει και τους δύο. Κανείς δεν ξέρει αν ο Όφης είναι του άντρα ή αν ο Όφης είναι της γυναίκας. Αλλά αυτό το οποίο είναι καταπληκτικό σε αυτό το σχέδιο, το οποίο όπως βλέπετε δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα, είναι τη γενέση του και ήθελα να τον ευχαριστήσω ιδιαίτερως γιατί μου έδωσε την άδεια να σας το παρουσιάσω εδώ. Παρουσιάζει την οντολογική ασφάλεια ότι αυτό το ζευγάρι δηλαδή δεν έχει ένα χέρι, δεν έχει ένα πάτωμα, δεν έχει ένα σανίδι για να γίνει αυτός ο λόγος που θα σας απευθύνουμε σήμερα. Θέλει ένα σανίδι πάτω για να βάλουμε τα πόδια μας. Αν δεν υπάρχει αυτό το σανίδι, υπάρχει ένα γκρέμισμα. Τέτοιο γκρέμισμα σε ψυχές είναι πάρα πολύ συχνό. Οι αγωνίες θανάτου, τα άγχη θανάτου, οι μελαγχολίες κτλ. Έχουν σχέση με αυτού του είδους την οντολογική ασφάλεια, η οποία πολύ ωραία εδώ στη γενική της διατύπωση, στο επίπεδο του συμβολικού πεδίου, το οποίο σας μίλησα προηγουμένως, αποτυπώνεται. Λοιπόν, σε αυτό το πλαίσιο κατανοούμε την παράδοξη απάντηση του Ιησού, «Όκε πάρτο μόνο ζήσετε άνθρωπος», ως μια δυνητικότητα νοήματος που υπερβαίνει την ανάγκη και ανοίγεται στην περιοχή του τρίτου προσώπου, γιατί εδώ εισάγει την έννοια του παράκλητου ως τρίτη δύναμη, η οποία μπορεί να εμπνεύσει και να αναδιατάξει τις διαδικές σχέσεις. Ανάμεσα στο Θεό Πατέρα και στον Υιό,
Υπάρχει ο παράκλητος ανάμεσα στον άνθρωπο και στον Χριστό, υπάρχει ο παράκλητος ανάμεσα στον άντρα και στη γυναίκα, υπάρχει ένας τρίτος. Ποιος είναι αυτός ο τρίτος? Σε ψυχανάλυση το λέμε αυτό το όνομα του Πατέρα. Είναι μια σημαντική ιδέα την οποία έφερε στο προκείμενο ο Λακάν εμπνεόμενος από την θεολογική παράδοση. Λοιπόν, και το οποίο το εξειδίκευσε ας πούμε και είναι ένα πάρα πολύ ωραίο θέμα. Δηλαδή πάρα πολλά αγόρια και πάρα πολλή κορίτσα δεν μπορούν να βγουν, γυναίκες και άντρες δεν μπορούν να βγουν σε τρίτη διάσταση. Η παθολογική εξάρτηση ενός παιδιού δηλαδή από τη μάνα έχει μεγάλη σχέση με την απώλεια αυτής της τρίτης αναφοράς. Δεν μπορεί να γίνει δηλαδή ενδοψυχικά τριγωνική σχέση και σε αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι δεν μπορεί να αναγνωριστεί ως πατέρας, ο πατέρας ως πατρική οντότητα, αλλά αναγνωρίζεται ως μειωτρική οντότητα. Δηλαδή υπάρχει μόνο μάνα και γιος, μόνο μάνα και κόρη. Μόνο μάνα και κόρη. Ή η κόρη γίνεται η μάνα της μάνας που γίνεται κόρη, ή η μάνα είναι μάνα και κόρη είναι έτσι, και έτσι διαμορφώνεται αυτή η σχέση στον αιώνα τον άπαντα και δεν μπορεί να μπει και άντρα στη ζωή της. Όπως επίσης μπορεί να μπει η γυναίκα μέσα στη ζωή αυτού του άντρα. Και άμα μπει, οι αναφορές είναι πάντα μητρικές. Αυτό είναι ένα τρομακτικό αδιέξοδο. Αυτό οφείλεται σε αυτή τη λεπτομέρεια. Και αυτό συνδέεται με αυτή την οντολογική ανασφάλεια. Εδώ το βλέπουμε ζωγραφικά πάρα πολύ ωραίο. Και επίσης βλέπουμε τον Όφη ως μεγάλο ρεξουσταστή ή το πνεύμα του κακού, το οποίο δεν ξέρουμε ποιο είναι αυτό, πού είναι, σε ποια ψυχή είναι, την αντρική ή τη γυναικεία ή και τις δυο. Λοιπόν, θα παρακαλέσω τώρα την κυρία Ρωσοπουλού να σας παρουσιάσει ένα κλινικό περιστατικό το οποίο θα σε εντυπωσιάσει. Στο Θεό δεν μπορώ να πιστέψω, γιατί δεν τον βλέπω. Ίσως να μπορέσω να τον αναγνωρίσω μέσα μου αργότερα. Ίσως μου φανερωθεί. Έχω ανάγκη να πιστέψω σε κάποιον, αλλά δεν εμπιστεύω τους ανθρώπους, ούτε το σύστημα και τις εξουσίες του. Νιώθω ότι το 1984 το μυθιστόρημα του Orwell, που διαβάζω αυτόν τον καιρό, είναι εντελώς αληθινό. Και μέσα στη ζωή μου νιώθω μετέωρος. Για να παίξεις θέατρο χρειάζεται μια σκηνή. Ένα σανίδι να πατάς. Εγώ δεν βλέπω. Δεν έχω μια τέτοια σκηνή. Αναζητώ αυτή τη σκηνή στην τέχνη. Πιστεύω ότι εκεί μπορεί να κάνει κανείς τέχνη την αμφισβήτηση των πάντων. Αν ήμουν υπεράνθρωπος, θα μπορούσα να πραγματοποιήσω δύο σενάρια. Το πρώτο σενάριο. Θα σκότωνα όλες τις εξουσίες και θα δικαστούσα αυτούς τους ανθρώπους με φροντιστές που δεν θα έχουν εξουσία και θα λειτουργούν χωρίς να ελέγχουν τον κόσμο. Δεύτερο σενάριο. Θα άφηνα όλους τους ανθρώπους ελεύθερους, αλλά αυτό είναι επικίνδυνο. Θα γινόταν χάος. Γι' αυτό το τροποποιώ αυτό το σενάριο. Θα άνοιγα τα μάτια των ανθρώπων τόσο όσο να απελευθερώσει ο καθένας τον εαυτό του με τα δικά του και με το δικό του. Ο Κάπα, ένας έφηβος 18 ετών, μαθητής της Τρίτης Λυκείου, δηλώνει ότι όνειρό του είναι να γίνει συγγραφέας και να πάρει το βραβείο Νόμπελ. Παρουσίαζε εκείνο τον καιρό μια σοβαρή ψυχαναγκαστική χαρακτηριολογική διαταραχή και τον απασχολούσε έντονα η έμονη σκέψη να ανέβει στο στιχταίο του μπαλκονιού του, στον τρίτο όροφο, και να πέσει στο κενό. Κατά διαστήματα τον έχουν απασχολήσει ιδέες αυτοκτονίας και περιοδικά πάσχει από κατάθλιψη. Οι γονείς του, ο πατέρας του, δικηγόρος και η μητέρα αρχιτέκτον, αγαπούν υπερβολικά το μονάκριβο παιδί. Ο πατέρας είναι μάλλον καταθλιπτικός με ιστορικό καρκίνο. Η δε μητέρα ένας τύπος αγχώδης θηρικής γυναίκας, υπερπροστατευτικής, αυταρχικής, με αιμονές και ψυχαναγκαστικά στοιχεία που αρέσκεται να ελέγχει κάθε λεπτομέρεια. Σε κάποια εποχή, κάποιοι επιβάλλουν στους ανθρώπους να πιστεύουν σε κάτι. Πρώτα ήταν ο Θεός. Μετά η τυπολατρία, μετά η εξουσία και σήμερα το χρήμα. Δεν σας είπα, αυτή τη εβδομάδα είχα ένα όνειρο. Ονειρεύτηκα ότι πέθαναν οι φίλοι του, οι γονείς του φίλου μου, του Μη. Ο Μη ένιωθε ενημωμένος και απελπισμένος. Ο Κάπα κάνει το εξής σχόλιο πάνω στο όνειρο. Δεν μπορώ να καταλάβω, μου φαίνεται παράξενο αυτό το θέμα του θανάτου των γονιών του Μη. Μια χαρά είναι οι άνθρωποι. Με τον Μη είμαστε συμμαθητές σε μια τάξη στο γυμνάσιο. Δεν ήταν καλός μαθητής. Έχασε μια τάξη, έμεινε πίσω και χαθήκαμε. Σε αυτό το κλινικό απόσπασμα μπορεί κανείς να διακρίνει συμπερματικά όλα τα σημαντικά θέματα που συναντάμε στο κείμενο του μεγάλου ρεξουσταστή, όπως είναι η οντολογική ανασφάλεια, η απουσία βάσης στήριξης, η απουσία σκηνής, όπως λέγει ο ασθενής, η αυτοκτονική διάθεση, η ανταρσία απέναντι στο Θεό και κάθε εξουσία,
Η ασυνείδητη επιθυμία του φόνου των γονέων, πατέρα και μητέρας, όπως φαίνεται στον γερό του. Φαίνεται η επιθυμία του θανάτου του αθώου που αντιπροσωπεύει την τυραννία του προκρούστη που επιβάλλει τη λύση του θανάτου όταν δεν γίνεται αυτό που θέλει. Όλες τις εξουσίες θα τις καταργήσω. Όταν δεν ελέγχει την ελευθερία του άλλου, αυτό ήταν το πρόβλημά του. Με άλλα λόγια, υποδηλώνεται η παρουσία του ψυχικού τραύματος και του νεκρού πρωταρχικού αντικειμένου. Είναι το πρωταρχικό αντικείμενο, είναι η πρώτη εικόνα που σχηματίζει ένα βρέφος, αγόρι ή κορίτσι και συνδέεται αυτή η εικόνα με την μητέρα και τον τρόπο που αυτό αντιλαμβάνει τη μητέρα του και τη συμπεριφορά του. Όταν λέμε η μητέρα εδώ δεν αναφέρομαι στο πρόσωπο της μητέρας, στο φυσικό, αναφέρομαι και σε αυτό το πρόσωπο, αλλά αναφέρομαι σε αυτό το οποίο ονομάζουμε μητρικό περιβάλλον. Ο πατέρας στην πρώτη περίοδο παραμοσχάρι ανοίξει αυτό το μετρικό περιβάλλον. Μπορεί να κάνει σημεία και τέρατα παραμοσχάρι ένας πατέρας για να εξουδετερώσει τη μάνα και να την αποδιοργανώσει. Να αποδιοργανώσει δηλαδή το μετρικό περιβάλλον. Με αυτή την έννοια. Λοιπόν, έρχεται μια στιγμή και το παιδί διαμορφώνει αυτή την εικόνα, όπως θα σας δείξω ότι έγινε σε αυτή την οικογένεια. Διαμορφώνει αυτή την εικόνα, δηλαδή την εντύπωση ότι η μάνα είναι νεκρή. Καθώς αυτό εμπλέκεται και στη δική του παθογένεια και στο δικό του τρόπο να διαχειριστεί το αδιέξοδο και το ακατανόητο του τρόπου με τον οποίο το μητρικό περιβάλλον το χειρίζεται. Γιατί πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τις αδυναμίες, τις ευαισθησίες ή το χαρακτήρα των γονιδιακών, τα περαμέντα δηλαδή το οποίο έχει ένα παιδί, δηλαδή τα ζευγαρώματα παιδιού μάνας δεν είναι πάντα εύκολα. Μερικά παιδιά είναι πιο εύκολα, μερικά παιδιά είναι πιο δύσκολα. Δηλαδή τα ζευγάρια αυτά, όπως μας έδειξε ο Γουίνικοτ, δεν υπάρχει ένα μωρό, ούτε υπάρχει μια μάνα. Υπάρχει μια μάνα και υπάρχει ένα μωρό. Υπάρχει ένα μετρικό περιβάλλον, υπάρχει ένα οικογενειακό περιβάλλον, υπάρχει ένα μωρό. Υπάρχει ένα μωρό, υπάρχει ένα δεύτερο μωρό, ένα τρίτο μωρό. Δημιουργείται δηλαδή μια τέτοια συνθήκη και ο τρόπος που γίνεται η διαχείριση μερικές φορές οδηγεί στα παιδιά να επιθυμούν το θάνατο του γονέα. Και αυτά απελπίζονται. Και επειδή αγαπούν τον γονέα, αναπτύσσουν συμπτωματολογία του δικού του θανάτου. Δεν θα πάω σε διάφορα ποινικά παραδείγματα, αλλά είναι ορατά. Αλλά αυτή είναι η προβληματική της οικογένειας Καραμάζοφ, όπως θα σας δείξω, γιατί δεν θα σας κουράσω πάρα πολύ, γιατί νομίζω ως εδώ την κεντρική μου ιδέα περίπου την είπα. Λοιπόν, υποδηλώνεται λοιπόν εδώ αυτή η παρουσία του νεκρού πρωταρχικού αντικειμένου που είναι δηλωτικό της απουσίας κρατήματος και περιέχουσας λειτουργίας στο πρωταρχικό μητρικό παρελθόν του ασθενούς. Όταν υπάρχει αυτό το κράτημα δεν δημιουργείται αυτή η ψυχική κατάσταση. Ήθελα να σας παρακαλέσω. Μπορεί εδώ να διαφωνεί μαζί μου ο φίλος μου, ο αγαπητός, ο Ούρεσης, αλλά εγώ θα διάβασα αυτή την πρόταση που η ψυχούλα του έφερε στην επιφάνεια, θα τη διαβάσω σε ένα ψυχαναλυτικό επίπεδο. Αυτό δεν μειώνει καθόλου τη θεολογική θέση της προβληματικής που αναπτύσσει ο ζωγράφος μας και ο ζανολόγος. Και το ένα υπάρχει, αλλά και το άλλο υπάρχει. Και γι' αυτό τον παρακάλεσα να μου δώσει αυτή την άδεια. Αυτό προχθές δεν σας το παρουσίασα. Αλλά έχει τόση πολύ μεγάλη σύνδεση με το σημερινό θέμα. Είναι παράξενο πώς μερικές φορές συναντώνται τα ασυνείδητα. Ούτε αυτό το ήξερε ότι εγώ θα έλεγα αυτό που σας λέω σήμερα, ούτε εγώ ήξερα ότι αυτό θα έφερε αυτό το έργο. Όταν τον φέρε όμως, το αναγνώρισα γιατί το είχα μέσα στο κεφάλι μου και στην ψυχή μου. Αυτό θέλω να πω. Και από αυτή την άποψη θέλω και πάλι να τον ευχαριστήσω. Δηλαδή όταν δεν υπάρχει δυνατότητα ψυχικοποίησης και συμβολοποίησης του άγχους θανάτου, δημιουργείται αυτή η κατάσταση. Σηματοδοτείται έτσι η αποσία του ονόματος του πατέρα. Περνάω τώρα στη συζήτηση και στην περαιτέρω εμβάθυνση του νοήματος του μύθου και τελικά θα κλείσω με τα συμπεράσματα. Αυτό είχα πρόθεση να κάνω, αλλά δεν θα το κάνω. Εγκαταλείπω τη συζήτηση και πάω στα συμπεράσματα για να δώσω μια κεντρική ιδέα. Και πολλά από αυτά που έχω στη συζήτηση θα σας δώσω το λόγο και μπορούμε να τα κουβεντιάσουμε. Κοιτάξτε εδώ για να δείτε, έτσι μονάχα ενδεικτικά, αυτός ο καλλιτέχνης, ένας Ουκρανός καλλιτέχνης, λήπτης, ο Αλεξάνδερ Μίλο, έφτιαξε ένα έργο το οποίο το ονόμασε Αγάπη, Έρωτα. Λάβο θα πει και έρωτας, θα πει και αγάπη, θα πει και τρυφερή αγάπη, θα πει και πάθος έρωτα. Έχει φτιάξει δύο μορφές όπως τις βλέπετε που είναι πλάτη-πλάτη. Δεν είναι πολύ παράξενο για ζευγάρια.
Δεν είναι μόνο πως το κρεβάτι κοιμώνται πλάτη-πλάτη, μπορεί και πλάτη-πλάτη να κοιτάζονται και πάλι να είναι πλάτη-πλάτη. Δηλαδή δεν επικοινωνούν. Υπάρχει κατάρρευση δηλαδή της επικοινωνίας. Ποιο λέτε πλάτη-πλάτη? Το σύστημα. Το σωματένιο σύστημα, το εξωτερικό. Και μέσα εκεί υπάρχουν δύο μικρά παιδιά, ένα αγοράκι και ένα κοριτσάκι και προσπαθούν να επικοινωνήσουν. Λοιπόν, ο ίδιος με τα λόγια του, προσέχετε τι λέει εδώ, υπάρχουν δύο μεγάλοι οι οποίοι κάθονται πλάτη-πλάτη, αλλά το εσωτερικό παιδί μέσα του προσπαθεί να προσεγγίσει το άλλο εσωτερικό παιδί που υπάρχει στο σύντροφό του. Δεν είναι ωραίο? Εδώ λοιπόν μπορούμε να δούμε αυτό που κατήγγειλε από τη δεκαετία του 60 και μας άνοιξε τα μάτια ο Γουίνικοτ όταν μίλησε για τη διάκριση μεταξύ ψευδούς και αληθούς εαυτού. Και έχω βρει στη βιβλιογραφία ότι ο Γρηγόριος ο Παλαμάς επίσης έχει κάνει μια τέτοια διάκριση με τον δικό του τρόπο και ο Παπαβασίλης ο Θερμός έχει γράψει και ένα κείμενο που συνδυάζει τον Γουίνικοτ με τον Γρηγόριο τον Παλαμά πάνω σε αυτή την πραγματικότητα. Κοιτάξτε, αυτός δεν ξέρω αν ξέρει Γρηγόριο Παλαμά ή αν ξέρει Γουίνικοτ, αλλά δεν χρειάζεται να ξέρει, ξέρει τον εαυτό του και τον ζωγραφίζει. Έχει μια εμπειρία και την καταθέτει. Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό. Είναι μία από τις εκδοχές που δημιουργούνται για να ισορροπήσει η οντολογική ανασφάλεια όταν έχουμε μεγαλώσει. Λοιπόν, εγκαταλείπω την και πάω στο συμπέρασμα. Τι σας παρουσίασα εδώ, έκανα μία ανοίξη για το συμβολικό πεδίο που τίθεται επιτάπητος και ίσως να έχω την ευκαιρία να το αναπτύξω περισσότερο. Αυτό εισάγει την προβληματική ότι η θεωρία, η επιστημονική ή άλλη δεν πρέπει να ειδωλοποιείται, αλλά να υπάρχει ένας βαθμός ελευθερίας, γιατί όταν γίνει ιδεολογία μετά μπορεί να κρατήσει ταραγνία, όπως είναι οι πολιτικές θεωρίες. Η ναρκιστική σχέση με το αντικείμενο του πόθου και η επιθυμία του θανάτου του άλλου, ακόμα και του αθείου θώματος, είναι στην ημερησία διάταξη. Δηλαδή σε ένα νοερό ψυχικό επίπεδο και ασυνείδητο επίπεδο, αυτό άλλωστε δηλώνει και ο μύθος του Ειδίποδα και ο μύθος του Νάρκησου και ο μύθος του Προκρούστη και Μέδωσε και όλα τα άλλα. Γιατί η αρχαία σκέψη κόλλησε στην τραγικότητα, η αρχαία σκέψη ανακάλυψε την τραγικότητα. Η τραγικότητα υπήρχε στη ζωή των ανθρώπων τότε όπως υπάρχει και σήμερα. Την περιέγραψε πάρα πολύ ωραία. Και έρχομαι τώρα στο θέμα της πρότασης του ποιητή μας, ο οποίος βλέπει ότι μπορεί να γίνει μία έξοδος μέσα από την περιοχή της πίστεως, της ελευθερίας και της αγάπης. Μα θυμίζει εδώ την πρόταση την οποία κάνει ο Παύλος προς Ρωμαίους. Δέστε τώρα κάτι πολύ ωραίο. Εδώ σας φέρνω ένα όνειρο του Δημήτρη, που σε κάποιο σημείο εκεί που ήταν στην ανάκριση και τον λέκαγαν, του έρχεται ένας ελεύθερος συνειρμός και το διηγείται στον ανακριτή. Νομίζω ότι είναι η πεμπτουσία της παθογένειας, του δράματος της οικογένειας, όλων των παιδιών, που έχει κάνει όλη αυτή την ανομαλία την παθολογική. Τι λέει λοιπόν ο Δημήτρης? Στα κατάλοιπα ενός καμένου χωριού, μια χωρική γυναίκα προσπαθεί να ξεφύγει και να σωθεί, και δίπλα της ένα βρέφος που υποφέρει από πείνα προσπαθεί να θυλάσει από το ξερό στήθος της μάνας του. Ξυπνά έντρομος, θέλει να κλάψει και θέλει να κάνει κάτι γι' αυτό, έτσι ώστε το βρέφος να χορτάσει και να μην κλαίει πια. Για δέστε κάτι τώρα, άμα σας θυμίζει τίποτα αυτό. Το ρεπέτικο που τόσο πολύ ωραία χορεύουμε όταν κάνουμε κέφια και πίνουμε κανένα κρασάκι, ας πούμε, και δρώμε κανένα μεζέ, περιγράφει πάρα πολύ ωραία σε πολλά τραγούδια το τραγικό αδίέξοδο του έρωτα και που θυμίζει αυτή την οικογένεια των γραμμάτων. Μπορεί να το έχουμε οροποιήσει και να το έχουμε ντύσει έτσι πάρα πολύ ωραία, αλλά άμα καταλάβουμε τα λόγια του, Στέλλα φύγε κρατώ μαχαίρι, να αναφερθώ στο κλασικό εκείνο έργο, είναι μέσα στη μεσαία διάθεση. Βέβαια, να τελειώσω μόνο ένα δευτερόλεπτο. Δέστε εδώ το παιδάκι, ας πούμε, από το Χαλέπι της Συρίας, το αθώο θύμα. Δέστε εδώ την έξοδο από το Ραμαντί, πως ο Αλέξης ο Βερούκας, ο φίλος μας, το απεικόνισε σε έναν εξαιρετικό πίνακα. Και δέστε επίσης, αν δεν σας κούρασα, και αυτή την ιδέα που σας υποσχέθηκα και κλείνω, η οποία νομίζω ότι είναι ένας πολύ σημαντικός, έτσι, σχηματοποιημένος πίνακας που δείχνει πάρα πολύ ωραία
την προβληματική, τη δομή, την κάθε τη δομή και την πολυπλοκότητα, έτσι όπως ο ποιητής με τις ιστορίες των ανθρώπων μας περιγράφει, οι οποίες γυρίζουν γύρω από το θέμα των τριών πειρασμών. Αυτό είναι. Λέω να σταματήσω εγώ.